στο νούμερο 14. Στο νούμερο 14. Βγαίνει στο τηλέφωνο, πάλι μια που είμαστε στην κατηγορία διαμαρτυρίες, βγαίνει στο τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός για να διαμαρτυρηθεί. Έτσι. Να πει το μόνο του, το πρόβλημα του. Καταγγελία του. Το πρόβλημά του. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τον πιο κατανοητό άνθρωπο που έχει βγει ποτέ σε τηλεφωνική σύνδεση στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Για πείτε μας λοιπόν την ιστορία σας, κύριε Αγγελόπουλε. Ναι, πήγα το μικρό έτσι σε ένα παιδαγού φιλόλογο, σε κάποιο σημείο. Και με βγήκε πίσω στο μικρό και μου λένε σε θέλω να πάρω, σε διεύθυνση. Τι θυμούσα εγώ, πήγα κάτω από την ημέρα και μου λένε, έχει πάει Αθήνα. Τι λέω, όχι, δεν έχω πάει. Είναι εδώ που σας δύο εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Αυτή είναι η ιστορία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να σας... Δεν κάναμε τίποτα εμείς. Έτσι βγήκε αυτό στον αέρα. Δηλαδή αυτό δεν είναι πειράξη. Μετά τον είπαν οι άλλοι. Αυτούς έγινε 500.000 τηλέφωνο. Απλά πράγμα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε που βοήθησες για να γίνει ένα μεταφράστη. Βλέπει και η μανούλα μου να καταλάβει. Και βέβαια, βρήκαμε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει καριέρα και στην R&B μουσική. Έχει ένα πίστευτο πραγματικά, έχει γράψει τραγούδι και το έχει ερμηνεύσει ο ίδιος. Θα το καταλάβουμε. Θα το, ναι, το ίδιο κατανοητό. Chagaron, chagaron, chagaron. Αυτά είναι τα R&B, τα μπατσάκια τα μόνα. Τσακάρο. Πείς, είναι πείς. Τσακάρο. Μόλις καταστραφήκαμε. Σε σκέφτομαι στην τουαλέτα εκεί που θα σου έρχεται ξαφνικά. Και πάμε πέρσι λέμε να μου λες Γιάννη, δεν ξέρεις τι έλεγα. Τι θέλαμε και το βάλαμε. Αυτό τώρα δεν έπρεπε να μπει στη ζωή μας. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό κάνουμε πως δεν έγινε. Μόλις έγινε ένα μεγάλο λάθος. Αυτό δεν έπρεπε να μπει στη ζωή μας. Οκ, οκ. Wipe out! Τι είστε!